Good morning, κουτσούνια. Τι κάνετε? Προσχύτη κόρη. Καλημέρα. Πεντάω. Τι λέει, πώς κοιμηθήκαμε? Καφεδόνι. Περιμένω τη Δέσποινα να έρθει σε λίγο. Έχουμε γυμναστική. Με ξεκοιμήθηκα 5 η ώρα νομίζω. Είχα κολλήσει, έπαιζα Animal Crossing. Εντάξει, τώρα θα με ξυπνήσει λίγο, ελπίζω. Η γυμναστική. Τι κάνεις εκεί? Τι κάνεις εκεί? Άσε μου να σε χουφτώσω λίγο. Ήρθαν τα καδράκια. Το ξέχασα ωριακά. Επιτέλους ήρθαν τα καδράκια με τα πόστερ που θα γεμίσουν αυτόν εδώ πέρα τον τοίχο. Οπότε λέω μετά τη γυμναστική να ασχοληθούμε. Α, να γεμίσει και αυτό. Αν υπομονώ, καλά σας έχω πρίξει, το ξέρω, με το σπίτι και με αυτά. Αλλά είμαι στη φάση που θέλω να το φτιάξω. Θα έρθω να πεις, το ξέρουμε, μας έχει πρίξει, το ξέρεις ότι, το ξέρουμε ότι. Αλλά I can't stop talking about this. Εν τω μεταξύ εκεί πάνω, δεν το έχω σβήσει ακόμα αυτό που έβαψα κατά λάθος. Α, μπαλάκι είχες δει. Γι' αυτό ευκάλυζες εκεί πέρα. Εντάξει, πολλοί με ρωτάτε γιατί πίνω με καλαμάκι τον καφέ αφού πίνω ζεστό. Φτιάχνω λούγκο διπλό στην εσπρεσιέρα. Κάτσε να το ξαναρίξω το μπαλάκι γιατί γκρινιάζει λίγο κι άλλο. Βάζω λοιπόν το διπλό λούγκο που είναι ζεστό, έτσι μέτριο. Και μετά βάζω γάλα μυγδάλου. Όχι φουλ, αλλά βάζω λίγο. Οπότε γίνεται πιο χλιαρό. Είναι πρωί ακόμα, δεν μπορώ να μιλήσω γι' αυτό. Γίνεται χλιαρό, αλλά προς ζεστό χλιαρό. Όχι χλιαρό δροσερό, χλιαρό ζεστό. Οπότε μου αρέσει να το πίνω με καλαμάκι. Αλλά επειδή το καλαμάκι είναι μεταλλικό, κρατάει και αυτό ζέστη. Δηλαδή περνάει ο καφές μέσα από το καλαμάκι, αλλά μένει ζεστός. Γιατί δεν ξέρω, γίνεται ζεστό και το καλαμάκι κάπως. Όχι ζεστό. Δεν μπορώ να το εξηγήσω, αλλά μου αρέσει. Δύο, ένα, πέτα το πεπάτα. Τέλος! Ήταν πολύ απελπισμένο τέλος αυτό. Πόπο, μου κάνει φουλ χέρια και είμαι τόσο αδύναμη στα χέρια. Και ήδη έχω αρχίσει να νιώθω ότι πιάνομαι. Anyway, έκανε το τζάκι μου και είμαστε έτοιμοι να ασχοληθούμε με τα καδράκια που ήρθανε. Το κουτί που σας έδειξα πριν. Θέλω να σας πω σε αυτό το σημείο ότι το σημερινό βίντεο είναι σε συνεργασία με το Decenio. Το Decenio είναι ένα σουηδικό brand και e-shop το οποίο έχει εκτυπώσεις και κορνίζες. Δηλαδή μπορείτε να βρείτε prints και frames στην ιστοσελίδα τους. Οπότε το κουτί που είδατε πριν έχει και αφισούλες που διάλεξα και κορνίζες που διάλεξα. Για αυτό εδώ πέρα τον τοίχο από πίσω, το οποίο θέλω έτσι να γίνει ένα πολύ ωραίο gallery wall, και κάποια έξτρα κορνιζάκια τα οποία μπορεί να μπουν στα άλλα δωμάτια, θα δούμε. Στο Decenio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία από αφίσες και κορνίζες. Βασικά να σας δείξω. Βρίσκομαι στην ιστοσελίδα τους, decenio.com. Έχω διαλέξει εδώ πάνω αριστερά το Greece. Πάω εδώ Europe και διαλέγω Greece. Έτσι το site είναι στα αγγλικά και αν προχωρήσω τελικά σε αγορά θα είναι τιμές αποστολής και τα λοιπά, μπουρουμπουρου Ελλάδας. Και έχει εδώ πέρα πάνω τον κατάλογο. Το πρώτο γράφει posters and prints και ουσιαστικά έχει όλες τις εκτυπώσεις. Τα έχει σε κατηγορίες. Έχει εδώ nature, black and white, fashion, graphic. Έχει διάφορες κατηγορίες και δίπλα έχει τα sizes που υπάρχουν. Μπήκα στο best sellers που έχει αυτά που είναι τα best seller τους και το κάθε poster δεν βγαίνει απαραίτητα σε όλα τα διαθέσιμα sizes, αλλά άμα το πατήσετε, σας γράφει σε τι size βγαίνει εδώ πέρα. Αυτό βγαίνει σε πολλά, κάποια βγαίνουν σε λίγα. Αντίστοιχα, στη δεύτερη κατηγορία βλέπουμε ότι γράφει picture frames. Και εδώ έχει όλα τα είδη κορνιζών που υπάρχουν. Έχει ξύλινα, ανοιχτό ξύλο, σκούρο ξύλο και τέτοια. Έχει κάποια μεταλλικά, είτε rose gold, είτε μαύρα. Κάποια είναι και με σκηνάκι έτσι, που κάνουν αυτό το σχέδιο που κρέμεται. Και αυτά έχουν διάφορα sizes και μεγέθη. Επομένως, αν ενδιαφέρεστε, μπορείτε είτε να πάρετε μόνο αφισούλες, είτε να τα συνδυάσετε με κορνίζες. Ή να πάρετε κάποια αφίσα για μια κορνίζα που έχετε ήδη εσείς από το σπίτι. Ή να πάρετε μια κορνίζα για μια εκτύπωση που έχετε ήδη, μια ζωγραφιά που θέλετε να κρεμάσετε. Προσοχή στα sizes, δηλαδή να δείτε τις διαστάσεις και να μετρήσετε ό,τι πάρετε να σας κάνει. Τώρα, εγώ που έκανα
gallery wall για να το κάνω λίγο πιο εύκολο για μένα να σχεδιάσω πώς θα κάνω τη σύνθεση. Μπήκα εδώ που λέει gallery walls. Διάλεξα ένα gallery wall που μου τράβηξε την προσοχή σαν σύνθεση. Δηλαδή μου άρεσαν έτσι πώς είναι τοποθετημένα όλα. Και τα άλλαξα λίγο, γιατί μπορείς κάτω να κάνεις customize και να τα αλλάξεις. Και ουσιαστικά το ψιλοαντέγραψα, αλλά έβαλα μέσα διαφορετικές εκτυπώσεις που μου αρέσουν πιο πολύ. Και διάλεξα και εκτυπώσεις που να με συμφέρουν σε τιμή, γιατί έχει πολύ μεγάλη ποικιλία σε τιμές. Κάποια είναι πολύ οικονομικά, κάποια μεσαία, κάποια λίγο πιο τσιμπημένα. Οπότε έκανα τη σύνθεση να έχει και κάποια πιο καλά, κάποια πιο basic και αυτά, για να κάνω αυτό που είχα στο μυαλό μου. Οπότε εμπνεύστηκα από εδώ για να είναι πιο εύκολο. Αυτά είχα να σας πω. Για παραγγελίες άνω των 49 ευρώ, νομίζω έχει free shipping, δηλαδή στα στέλνει δωρεάν. Δεν περνάει τελωνείο. Δέχεται πληρωμές με κάθε είδους κάρτα και PayPal. Αντικαταβολή, με ρωτήσετε, εννοείται δεν δέχεται, γιατί η αντικαταβολή είναι ελληνική υπηρεσία και ισχύει σε ελληνικά site. Οπότε όποτε βλέπετε κάτι που δεν είναι ελληνικό site, σίγουρα δεν έχει αντικαταβολή. Νομίζω αυτά είχα να σας πω για το designer και πάμε να κάνουμε unboxing. Να σας δείξω τι διάλεξα εγώ με τον πάνω. Ανυπομονώ, παιδιά. Έχω αγχωθεί, γιατί δεν ξέρω αν αυτά που διαλέξαμε ταιριάζουν μεταξύ τους. Αλλά δεν πειράζει, γιατί mix and match. Έτσι θα είναι όλο το σπίτι ούτως ή άλλως. Δεν έχει ένα στυλ. Ανακατεύουμε πολλά στυλ διαφορετικά, οπότε έτσι θα είναι και το gallery. Θα είναι ένα χάος. Yay! Όσο αφορά τις αφίσες, τις εκτυπώσεις τέλος πάντων αφίσες, τα διαλέξαμε full χρωματιστά, αλλά επειδή ακριβώς δώσαμε τόσο χρώμα στις εικόνες, είπαμε τα καδράκια να είναι όλα ίδια και να είναι ανοιχτό ξύλο, γιατί όλα τα έπιπλα και ειδικά πάνω από το γραφείο που θα μπουν αυτά είναι ανοιχτό ξύλο, οπότε είπαμε να δώσουμε πόνο στο μέσα. Και το έξω να είναι κάπως πιο ουδέτερο. Γιώργη, ξαρέσου. Ναι. Ο Γιώργη είδε κουτί τώρα, σου λέει νέο παιχνίδι. Πήραμε διάφορες διαστάσεις. Πήραμε αρκετά τέτοια μικρούλια να τα συνδυάσουμε. Sorry, Γιώργη, που σε ενοχολώ. Α, τα τετράγωνα νόμιζα είναι πιο μικρά. Όπως καταλάβατε, δεν τα μετρήσαμε ακριβώς. Αλλά εντάξει, έχει αρκετά. Αυτό είναι το πιο μεγάλο μέγεθος κορνίζας που πήραμε. Νομίζω πήραμε τρεις τέτοιες. Και καλά κεντρικά, ή να βάλουμε δύο κεντρικά. Τελικά, όχι απλά θα μας φτάσει για το σαλόνι, αλλά θα φτάσει και για το gallery wall στο άλλο δωμάτιο που θέλουμε να κάνουμε. Σήμερα θα κάνουμε αυτό του σαλονιού όμως. Το άλλο την άλλη φορά. Λοιπόν, εδώ είναι το πιο ενδιαφέρον κομμάτι, θεωρώ, που είναι οι εκτυπώσεις. Θα τα ανοίγω έτσι όπως είναι μπροστά μου, ένα-ένα. Κάποια είναι πιο έντονα και κάποια είναι λίγο πιο απλά, γιατί παρόλο που το θέλαμε τέρμα χάος χρωματιστό, κάποια τα πήραμε λίγο πιο ουδέτερα για να είναι, να δούμε μήπως κάπου χρειαστούμε να μην είναι τόσο busy σε κάποιο σημείο. Αυτό νομίζω είναι έτσι λίγο πιο απλό, πιο basic. Αυτό άρεσε πολύ στον πάνω. Γενικά νομίζω εσύ διάλεξες αυτά, και αυτό το διάλεξες εσύ. Βλέπουμε ότι τίνει πολύ στο μπλε και σε αυτό το στυλ. Κάτσε να δω. Μετά έχουμε εδώ την κυρία που είναι σαν πίνακας, ας πούμε, πιο κλασικός με πινελιές. Η ποιότητα της εκτύπωσης είναι χοντρό χαρτί. Δεν είναι ούτε τύπου πλαστικοποιημένο, είναι χαρτί, αλλά είναι λίγο, είναι σαν χαρτονάκι λεπτό. Berlin, από τα αγαπημένα μου ταξίδια. Τα έχουμε το μάτι, αυτό είναι τετράγωνο. Τέλειο είναι. Μ' αρέσει. Τα έχουμε αυτό εδώ πέρα που είναι έτσι λίγο πιο ουδέτερο. Σαν χρώματα εννοώ, ότι δεν είναι πολύ έντονο, οπότε κάπου αν χρειαστούμε κάτι σε πιο απλό τόνο είναι αυτό. Τα βυζάκια! Αγαπάμε όλα τα βυζάκια. Α, μετά είναι τα μεγάλα λογικά, τα πιο έντονα που πήραμε. Α, όχι, έχει και άλλα μικρά. Κάτσε να κάνω τα μικρά. Έχουμε εδώ πέρα ένα γυναικείο σώμα σε λεμονί. Και αυτό πιο απλό, δεν είναι τόσο busy. Μια μπανάνα. Tutti frutti. Το σήμα της ειρήνης. Και αυτό μας άρεσε πολύ. Είναι έτσι παραποιημένο άγαλμα σε pop στυλ. Γενικά νομίζω κινηθήκαμε σε πολύ pop, illustration, graphic και δεν ξέρω τι άλλο. Ναι. Έχουμε εδώ πέρα μια παπάγια, είναι αυτό ή μάγκο. Λοιπόν, πάμε στα τεράστια και τα πιο busy. Δεν ξέρω, θέλω να βάλω ή δύο ή τρία κεντρικά μεγάλα και μετά γύρω-γύρω μικρά. Κάπως έτσι το φαντάζομαι. Το ένα είναι αυτό το surreal. Γαμάει, ναι. Μ' άρεσε πολύ που είναι έτσι surreal. Ό,τι να είναι γίνεται εδώ πέρα, δηλαδή. Τέρμα περίεργο. Μου αρέσουν αυτά πάρα πολύ. Αυτό είναι το αγαπημένο μου, δηλαδή το πρώτο που διάλεξα και είπα δεν υπάρχει περίπτωση να μην δεν το πάρουμε. Είναι αυτό. Μ' άρεσε πάρα πολύ, δεν ξέρω. Μ' άρεσαν τα χρώματα, μ' άρεσε το steel print. Μ' άρεσε έτσι εδώ η δράκη και το. Δεν ξέρω, νομίζω είναι το πιο ωραίο.
Είναι το αγαπημένο μου. Και το άλλο είναι και αυτό κορίτσι. Δηλαδή, αν βάλω δύο, ίσως βάλω αυτά τα δύο, τύπου δύο κοπέλες. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, νιώθω. Θεωρώ πως θα δώσει full χρώμα στο background. Θέλω να δώσει full χρώμα τουλάχιστον εγώ. Αυτά έχουμε. Έχει διάφορα βίντεο στο YouTube που σου δείχνει πώς να βάλεις σωστά τα κάδρα και καλά τα μετράς και κολλάς κάτι χαρτί. Και... θα το κάνουμε στο περίπου. Δεν ξέρω, κάπως πρέπει να το κάνουμε να μην βγει στραβό. Αποστολή τώρα είναι να δούμε ποια θα μπουν. Νομίζω ότι εν τέλει δεν χωράνε τρία μεγάλα, νομίζω χωράνε δύο. Οπότε το ένα μεγάλο μπορεί να το πάρει στο δωμάτιό σου. Ποιο θες, θες αυτό. Για αρχή λέω να βάλουμε όλες τις εκτυπώσεις μέσα στα κάδρα. Αν ακούτε κάτι κρούκου κρούκου πίσω, είναι ο Γιώργος που αποφάσισε ότι τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να παίξει με το παιχνίδι του. Και βλέπω ότι κάποιες κορνίζες, κυρίως οι πιο μικρές, έχουν και τέτοιο. Έχουν αυτήν εδώ πέρα τη βασούλα. Οπότε φαντάζομαι ότι μπορούν να μπουν και έτσι όρθια σε ένα έπιπλο. Όχι, δεν φαντάζεσαι, μπορούν να μπουν. Ναι, δεν φαντάζομαι, μπορούν να μπουν. Αμάν, μην με κοροϊδεύεις. Και επίσης βλέπω ότι έχουν δύο πιαστράκια, ένα εδώ και ένα εδώ. Που σημαίνει ότι μπορεί η κορνίζα να μπει και έτσι και έτσι, ανάλογα το σχέδιο. Και μετά, για να βγάλεις την εκτύπωση, βγάζεις αυτό εδώ πέρα πίσω. Έχει αυτά τα πιαστράκια πολύ εύκολα στη χρήση. Βγάζεις αυτό που το έχει ήδη μέσα. Βγάζεις και το τζαμάκι και έχει προστατευτικό φιλμ από πάνω. Οπότε βγάζω και το προστατευτικό. Φαντάζομαι για να μην κρατήσουν ιστή και να σου έρθει ατόφιο. Πάλι φαντάζεσαι. Σταμάτα, δεν ξέρω γιατί μου έχει κολλήσει αυτή η λέξη. Ορίστε, το έβγαλα. Αφήνω και μερικές δαχτυλιές για μπουρμπουάρ. Έπρεπε να βάλω γάντια ίσως για να μην αφήνω δαχτυλιές. Θα βάλω την παπάγια εδώ. Ready! Αυτό είναι ωραίο και έτσι. Και έτσι. Θα τα κάνω όλα μπαμπαμ. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Θα τα γεμίσουμε όλα και θα δούμε τι ταιριάζει με τι εδώ στο πάτωμα για αρχή. Αυτά τα δύο νιώθω ότι ταιριάζουν μέχρι τώρα μας. Συνεχίζουμε. Τέλος η τοποθέτηση των εκτυπώσεων μέσα στις κορνίζες δηλαδή. Τα έχουμε βάλει όλα. Έτσι όπως τα βλέπω, αν γύριζα το χρόνο πίσω, ίσως έπαιρνα ένα ακόμα τετράγωνο μικρό ή κάτι τέτοιο, επειδή να έχει λίγο περισσότερη ποικιλία στα σχήματα. Αλλά εντάξει, δεν είναι τελειωτικό. Δηλαδή θα κάνω έτσι το πρώτο gallery και άμα είναι στην πορεία το αλλάζω, το προσαρμόζω και τα λοιπά. Θα κάνουμε πρώτα ό,τι έχουμε και μετά βλέπουμε στην πορεία των ετών τι θα προσαρμόσω. Λέω πρώτα να τα στήσουμε εδώ κάτω στο πάτωμα. Δηλαδή έτσι να τα συνδυάσουμε. Αλλά θα μετρήσω μία τον τοίχο και θα μαρκάρω εδώ με χαρτοτενία από πού και μέχρι πού είναι ο τοίχος. Για να έχουμε έτσι μία περίπου κλίμακα κατά προσέγγιση. Ας πούμε ότι αυτός περίπου είναι η, αυτή περίπου είναι η επιφάνεια που μπορούμε να εκμεταλλευτούμε για κάδρα. Αυτό είναι 3,40 και το ύψος είναι, εσύ που είσαι ψηλός, για κράτη το εκεί πάνω, 1,80. Και τώρα τι κάνουμε με αυτή την πληροφορία, λογικά είναι χρήσιμη. Κάνω ό,τι να είναι τώρα, δεν ξέρω. Βασικά θα πάω τον καναπέ πίσω γιατί θα χρειαστούμε χώρο. Διαλύω παράλληλα ό,τι υπάρχει γύρω μου. Δεν χωράει ακριβώς να κάνουμε τη προσομοίωση, αλλά το βάζω και καλά λίγο, δεν πειράζει να είναι η άκρη λίγο μέσα, γιατί ούτως ή άλλως δεν θα βάλουμε κολλητά στις άκρες. Οπότε βάζω περίπου πόσο είναι. Λοιπόν, και 1,80 πες ότι είναι περίπου τόσο το ύψος. Βάζω εδώ μαρκάρο. Νομίζω ότι καλό είναι να ξεκινήσω από τα μεγάλα και έτσι όπως άπλωσα και τα τρία νιώθω ότι είναι πάρα πολλά. Ίσως θα ήταν ωραίο άμα έβαζα μόνο τρία μεγάλα. Τύπου θα ήταν ωραίο μόνο τρία μεγάλα κάδρα χωρίς τίποτα άλλο. Αλλά εγώ το θέλω maximal υπερβολικό οριακά κίτσο, οπότε θέλουμε να βάλουμε και μικρά. Θα αφαιρέσω αυτό γιατί νομίζω ότι τα δύο κορίτσια ταιριάζουν καλύτερα μεταξύ τους. Αυτό θα πάει στο δωμάτιό σου, μηγιά. Θα βάζεις αυτά τα δύο στην άκρη και τύπου ένα τετράγωνο στη μέση. Ταιριάζει το μάτι έτσι όπως το βλέπεις, ή μήπως δεν ταιριάζει. Ταιριάζει, μου αρέσει. Απλά θα τα βάζα έτσι. Ένα πάνω για να είναι κάπως έτσι και μετά τα μικρά θα τα έβαζα... Δεν θα είναι ασύμμετρο έτσι. Μα δε, εμένα δεν μου αρέσει να είναι ασύμμετρο. Ξέχασα τις λάμπες του μπουντουάρ. Κάτσε να τις φέρω. Καλέ, τα ξέχασα εντελώς αυτά. Τα οποία είναι λαμπάκια μπουντουάρ, είναι τα κλασικά από το IKEA που, που έχουν όλοι. Τα έχετε δει, φαντάζομαι, και εδώ και στο YouTube του εξωτερικού. Μπαίνουν λαμπάκια εδώ πέρα. Έχω πάρει και λαμπάκια, δεν τα έφερα τώρα να τα δούμε. Αλλά ουσιαστικά, δεξιά του γραφείου που είναι το μπουντουάρ, θέλω να βάλω δύο τέτοια. Χωρίς καθρέφτη, γιατί ο καθρέφτης που έχω και χρησιμοποιώ για το μακιγιάζ είναι επιτραπέζιος. Οπότε στην πλευρά, ας πούμε, που θα είναι έτσι, θα έχει δύο τέτοια και σκέφτομαι μήπως περικλείουν ένα κάδρο. Καλά χρώμα.
πραγματικά δεν ταιριάζουν πάρα πολύ, το βλέπω. Αλλά χρηστικά και πρακτικά θα με βολέψει. Γιατί θέλω φως όταν βάφομαι και θέλω φως και όταν θα σας κάνω style vlog με μακιάζ κτλ. Θα με βοηθάει να έχει φως εκεί. Αν και φαντάζομαι ότι αυτά στο μέλλον μπορώ να τα βάψω αν θέλω και να ταιριάζουν. Τώρα απλά σαν τοποθέτηση θέλουμε να δούμε πού θα είναι. Οπότε εσύ θα τα βάζεις το ένα πιο κάτω και το άλλο πιο πάνω. Εγώ θα τα βάζα συμμετρικά, το ένα δίπλα στο άλλο. Δεν ξέρω. Πάμε να δοκιμάσουμε. Αρχικά, ας δούμε ποια ταιριάζουν. Αυτό νιώθω ότι ταιριάζει πάρα πολύ με αυτά τα δύο. Τώρα, αυτό νιώθω ότι ταιριάζει με αυτό. Αλλά νιώθω ότι αυτά τα δύο είναι και λίγο άλλο στυλ. Που δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να τα ανακατέψουμε, απλά πρέπει να τα ανακατέψουμε ωραία. Αυτό είναι πιο απλό, μου κάνει λίγο filler. Αυτό ταιριάζει, Full και αυτό. Και αυτό ταιριάζει full και αχ, δεν ξέρω. Fuck! Είναι πιο δύσκολο από ό,τι νόμιζα. Θα τα βάλω στην άκρη και θα αρχίσω να βάζω στην τύχη όπως μου βγαίνει και προσαρμόζουμε στην πορεία. Πρέπει να υπολογίσω επίσης ότι εδώ στη μέση θα μπει εκείνο που έχω για τα σκράντσι. Δηλαδή αυτό εδώ πέρα που δεν θέλω γενικά να το ξεφορτωθώ γιατί με βολεύει πάρα πολύ για σκράντσι, στέκες, κοκαλάκια και τέτοια. Αυτά από εδώ πάνω θα φύγουνε. Δεν μας, δηλαδή αυτός ο χαμός είναι πολύ προσωρινά εδώ. Οπότε ας μετρήσω και το μέγεθος αυτού για να το βάλω κάτω. Ωραία, κόλλησα αυτά τα δύο μεταξύ τους και θα κολλήσω και αυτό που το είχα χρησιμοποιήσει πριν. Και καλά εδώ περίπου. Για να υπολογίζω περίπου το μέγεθος. Άρα, έχω φτιάξει εδώ τις διαστάσεις της μίνι σιρταριέρας και εδώ κανονικά έπρεπε να έχει, αλλά τέλος πάντων το ξέρω, οπότε δεν έχει σημασία. Βλέπω τρίχες μου παντού στο πάτωμα. Ωραία, άρα η μίνι σιρταριέρα θα είναι κάπου εδώ. Βλέπω το μαρκάρισμα που έχω κάνει πριν με χαρτοτενία. Οπότε δεν πρέπει να βάλω κάδρο εδώ, γιατί δεν θα φαίνεται. Και γενικά τα κάδρα χαμηλά είναι αυτά που θα τραβάνε λιγότερο την προσοχή, πιστεύω. Γιατί θα έχει μπροστά τον καθρέφτη του μπουντουάρ, θα έχει την οθόνη του υπολογιστή, ίσως. Αλλά δεν με πειράζει αυτό. Αν θέλω να κάνω μια φωτογράφηση με τον Gallery, θα κατεβάζω όλα και θα κάνω φωτογράφηση. Άρα, από εκεί είναι το boudoir και από εδώ είναι το γραφείο με την οθόνη του υπολογιστή. Πες ότι τα φώτα θα μπουν κάπου εδώ. Νομίζω πως έχουμε ψιλοκαταλήξει μετά από πολλή ώρα που ανακατεύαμε τα κάδρα μεταξύ τους. Κάποια prints μπορεί στο μέλλον να πάρω άλλα που μπορεί να μην δένουν τέλεια, αλλά σε γενικές γραμμές νομίζω έχει γίνει ωραία η σύνθεση. Επιλέξαμε τελικά να είναι κάπως συμμετρικά. Ουσιαστικά ας πούμε ότι εδώ θα είναι το γραφείο, έτσι. Εδώ αριστερά μου είναι ο υπολογιστής και εδώ δεξιά μου είναι το boudoir. Και στη μέση είναι η μίνι σιρταριέρα που έχω με τα scrunchies, που είναι εδώ. Οπότε είμαι στο κέντρο της επιφάνειας που από πάνω θα μπει το gallery. Οπότε από εδώ έβαλα την τετράγωνη εικόνα γιατί μου τέριαξε με φώτα δεξιά-αριστερά. Δεν θα φαίνεται πάρα πολύ γιατί από μπροστά θα έχει τον καθρέφτη και αυτά, αλλά άμα θα θέλω να φανεί θα κατεβάζω τον καθρέφτη. Και μετά πάνω από τη σιρταριέρα έβαλα αυτά. Ακολουθήσαμε μία συμμετρία που είναι ως εξής. Μεγάλο κάδρο σχετικά κοντά. Δύο μικρά στη μέση, ένα κάθετο οριζόντιο, όπως λέγεται, οριζόντιο εδώ. Και από εκεί τα κάναμε λίγο διαφορετικά για να μην παρά είναι και συμμετρία. Δηλαδή, εκεί έχω δύο μικρά και ένα μεγάλο. Και από εδώ έχω ένα μικρό ψηλά και τρία μεγάλα. Και τώρα πρέπει να δούμε πώς θα τα μεταφέρουμε στον τοίχο με την ίδια συμμετρία, αλλά και με ωραίες αποστάσεις μεταξύ τους. Θα ήθελα δηλαδή οι αποστάσεις μεταξύ των κάδρων να είναι καλές. Αυτό είναι το πιο δύσκολο κομμάτι. Νομίζω είναι πιο εύκολο να κάνεις gallery wall, παιδιά. Θέλει λίγο δουλίτσα. Να κάνουμε όλα τα κάδρα σε χαρτί και πρώτα να κολλήσουμε χαρτιά στον τοίχο πριν κάνουμε καρφιά, για να είμαστε σίγουροι. Εντάξει, είμαστε εντελώς χαζοί, γιατί έχουμε τσαλακώσει και έχουμε πετάξει τα χαρτιά που είχε στην αρχή στο κάδρο. Που αυτά είναι το τέλειο μέγεθος και αντιπροσωπεύουν τα κάδρα μας. Αν δεν έχετε τέτοια, γιατί μπορεί εσείς να κάνετε gallery wall με τα δικά σας κάδρα και κορνίζες από άλλα, δεν ξέρω. Οπότε μπορεί να σας βολέψει να το κάνετε με εφημερίδα ή λαδόκολλα ή χαρτί, να μαρκάρετε τα κάδρα σας. Αλλά εμείς τώρα έχουμε αυτά, οπότε θα το κάνουμε με αυτά. Είναι λίγο τσαλακωμένα, δεν πειράζει, κάναμε βλακεία. Δεν λες πάλι καλά που μας έκοψε τελευταία στιγμή ότι έχουμε αυτά. Θα κόβαμε τώρα τις λαδόκολλες, θα κάναμε. Τι θα κάνω ουσιαστικά, κάτσε να το δείξω πριν τα στρώσω. Θα μαρκάρω εδώ το κάδρο και θα γράφω κορίτσι Δράκο. Οπότε μετά αυτά θα τα κολλήσουμε στον τοίχο για να τα δούμε πού θα τοποθετηθούν το καθένα. Μην τα καρφώσουμε κατευθείαν και μετά δεν μας βγαίνει και θέλουμε πιο πολύ χώρο δεξιά ή πιο πολύ χώρο αριστερά. Θα ξεκινήσουμε με τα χαρτιά πριν κάνουμε την τελική απόφαση. Οπότε αυτό θα κάνω τώρα. Θα πάρω και θα βάλω όλα τα χαρτιά αντίστοιχα, δεν πειράζει που είναι τσαλακωμένα. Και θα γράψω τι είναι το καθένα και μετά θα τα κρεμάσουμε εκεί. Εντάξει, ετοιμάσαμε τα χαρτιά. Βέβαια, τα χαρτιά αντιπροσωπεύουν τη διάσταση μέσα τη αφίσα. Η κορνίζα έχει λίγο ακόμα δεξιά-αριστερά από το ξύλο, αλλά δεν πειράζει.
πειράζει, επειδή θα είναι το ίδιο σε όλα αυτό το λίγο ακόμα, νομίζω ότι δεν θα μας επηρεάσει στο τελικό αποτέλεσμα. Λοιπόν, για αρχή βάζω περίπου κατά προσέγγιση πού θα μπουν, όπως είπαμε πριν κάτω, και μετά άμα είναι τα διορθώνουμε από θέμα αποστάσεων μεταξύ τους. Φέρουμε τα τρία κεντρικά, αυτά που θα είναι πάνω από τη μίνι σιρταριέρα, περίπου. Τα απλώσαμε λίγο προς τα πάνω για να δώσει και λίγο ύψος, μην είναι όλα σαν τετράγωνο το άγαλμα. Το οποίο τελικά ίσως δεν με τρελαίνει και τόσο, οπότε δεν με πειράζει. Μ' αρέσει, απλά δεν πεθαίνω. Οπότε δεν με πειράζει να είναι λίγο πίσω από τον υπολογιστή, να φαίνεται μόνο το κεφάλι του αγάλματος, ας πούμε, να μην φαίνεται τόσο το quote που έχει από κάτω. Το μάτι θα μπει κάπου εδώ και δεξιά-αριστερά του ματιού θα μπουν τα φώτα για το μπουντουάρ. Έχει περάσει κανένα 20 λεπτό που έχω κάτσει απομακρυσμένα και τα κοιτάω και προσπαθώ να καταλάβω τι μου φταίει, κάτι μου λείπει. Τελικά αποφάσισα πως τα κορίτσια, δηλαδή αυτό το μεγάλο και αυτό το μεγάλο, τα θέλω κάπως πιο συμπτυγμένα, πιο κοντά. Αλλά θέλω όλο το γκάλερ να είναι όσο απλωμένο είναι. Οπότε αποφάσισα να φέρω τα δύο κορίτσια πιο κοντά και να μπει κάτι ανάμεσα εδώ στο κενό που θα δημιουργηθεί. Και σκέφτηκα ότι έχω κάτι φυτάκια κάτω. Μήπως μπουν αυτά, δεν είμαι σίγουρη. Θα πάμε λίγο στην αποθήκη να δούμε. Το ζωγράφισα και εδώ κάπως, τα δύο κορίτσια να έρθουν πιο εδώ. Και εδώ να μπει κάτι σαν κρεμαστό φυτό, κάτι σαν έξτρα, δεν ξέρω, κάτι να μπει εδώ. Και μετά αυτές οι γραμμές, το ροζ, το κίτρινο και αυτά είναι αυτά που θέλω να είναι στο ίδιο ύψος. Τι εννοώ στο ίδιο ύψος? Αυτό και αυτό πρέπει να είναι στο ίδιο ύψος εδώ. Και αυτά τα τρία τα πολύ μικρά πρέπει να είναι στο ίδιο ύψος εκεί, έτσι προύπ. Και αυτά τα δύο θέλω να είναι στο ίδιο ύψος προύπ. Και αυτά τα δύο στο ίδιο ύψος. Και αυτά να είναι ανεξάρτητα. Ουσιαστικά αυτό το κάδρο θα είναι το κεντρικό. Κάπως έτσι. Οπότε αυτό το κορίτσι και αυτό το κορίτσι θα έρθουν ένα πλικ πιο εδώ. Και θέλω κάτι εδώ στα κενάκια που θα δημιουργηθούν. Πάμε λοιπόν αποθήκη να δούμε. Και θα πάω επί τη ευκαιρία και τη βαλίτσα κάτω που δεν την έχω πάει από τη Θεσσαλονίκη ακόμα. Νομίζω ότι αν αποφασίσουμε πού θα μπει το καθένα, μετά θα είναι πολύ εύκολο. Θα καρφώσουμε και πάμε. Καλά, μην λέω μεγάλα λόγια. Από eBay τα είχα πάρει. Δεν θυμάμαι από ποιον αγοραστή seller. Ακόμα και αν δεν το βάλουμε σήμερα, μπορούμε απλά να το δούμε πώς είναι. Αν και μπορεί να καρφωθεί κάπως. Ή να κολλήσει κάπως. Ή άμα βάλεις ένα καρφί ανάμεσα, μπορεί να κρεμαστεί. Έτσι. Ναι. Φαντάζομαι ότι αν είναι πολύ μακριά, μπορώ να τα τριμάρω κιόλας. Ωραία, ας φέρω τώρα τα κορίτσια λίγο πιο κοντά. Νιώθω ότι εδώ δημιουργείται πολύ κενό. Κάτι συμβαίνει. Θα αρέσει έτσι που το βλέπεις? Ναι, νομίζω. Μήπως πρέπει να τα μαρκάρουμε? Ναι, ένα στυλό. Η μολύβι. Έβγαλα το πουλόβερ γιατί έσκασα. Συμβουλεύω όσους θέλουν να κάνουν γκάλερι στο μέλλον να δουν πολλά βίντεο στο YouTube που δείχνουν τέλειους μεθόδους για να υπολογίσεις καλά τον γκάλερι και να μην πάρετε τις μετρητής αυτά που κάνω εγώ. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι είμαστε αρκετά κοντά στο να ξεκινήσουμε. Βασικά, όχι, θα ξεκινήσουμε. Είναι ψιλοστραβοκολλημένα, αλλά οι αποστάσεις μεταξύ τους τις έχω μετρήσει, υποτίθεται καλά. Δεν είναι όλα η ίδια απόσταση, αλλά τα περισσότερα έχουν μία συνοχή. Δηλαδή, αυτό η ίδια απόσταση με αυτό, αυτά τα τρία μεταξύ τους, το κορίτσι με το μεσαίο κάδρο εκεί, το κορίτσι με το μεσαίο κάδρο εκεί, πάλι η ίδια απόσταση. Επίσης, τα τρία μικρά που είναι τρία ψηλά, τα έκανα υποτίθεται η ίδια απόσταση με το ταβάνι και μεταξύ τους εδώ και εδώ. Λέω να ξεκινήσουμε να καρφώνουμε, τύπου να ξεκινήσουμε από το κέντρο. Επιτέλους, ναι. Να ξεκινήσουμε με αυτό και αυτό. Και από εκεί να προχωράμε και να τα ξαναμετράμε την ώρα. Δηλαδή, καρφώνουμε, πριν κάνουμε αυτό το ξαναμετράμε. Πριν κάνουμε εκείνο το ξαναμετράμε. Οπότε να πάμε έτσι, μετά και να τα ξαναμετράμε για σίγουρα και να κοιτάμε να είναι ίσια. Για να είναι ίσια χρειαζόμαστε αυτό το με το υγρό μέσα που δείχνει να είναι ευθεία. Έχουμε τέτοιο. Πώς λέγεται? Αλφάδι. Αλφάδι, έχουμε αλφάδι, ε. Έχουμε. Ωραία, θα μπορούμε να χρησιμοποιούμε και αλφάδι παράλληλα να βλέπουμε ότι είναι ίσιο. Και μετά στο τέλος θα δούμε αν θα μπουν αυτά και πώς θα μπουν. Μάλλον θα μπουν. Και αν όπου αλλού δημιουργηθεί awkward κενό, στο μέλλον θα το γεμίσω με κάτι. Θα βρω με τι. Μήπως είναι μεγάλο αυτό το καρφί? Θέλουμε πιο μεγάλο καρφί. Νομίζω. Μήπως είναι πολύ μεγάλο και αυτό το καρφί? Και αυτό πολύ μεγάλο. Πάμε για άλλο καρφί. Μήπως το βάλεις με τον drill. Μπαμπαμ. Γάματο. Έλα να κάνουμε αυτά. Μουσική
Ήρθε η ώρα που θα κάνουμε το τελευταίο κάδρο. Όλα θέλουν λίγο ίσιωμα, το ξέρω. Ισιώνουν, έχουν περιθώριο, δηλαδή να τα πας λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Αυτό θα το κάνουμε με το αλφάδι μας, το οποίο μας δείχνει κάτι είναι ίσιο. Στο τέλος θα κάτσουμε και θα τα ισιώσουμε όλα. Αυτά θα τα βάλουμε αύριο μάλλον. Σήμερα δεν προλαβαίνω. Όχι, έχω live Among Us και δεν ήξερα ότι θα μου πάρει τόση ώρα όλο αυτό και τους έχω στήσει κιόλα. Του είπα ότι μπω στο δεύτερο γύρο. Οπότε αυτά που θα μπουν γέμισμα θα μπουν λογικά αύριο, ώστε να σκεφτούμε και πώς θα τα βάλουμε. Θα ψάξω λίγο στο Google αν υπάρχει κάποιο εύκολο hack. Μπορεί να μην χρειαστεί να βιδώσουμε κιόλα. Μπορεί να βάλω αυτά τα αυτοκολλητάκια που χρησιμοποίησα τα Χριστούγεννα. Δεν ξέρω. Θα το ψάξω. Επίσης, αυτά τα δύο τα οποία θα έχουν λάμπες για το μπουντουάρ μου θα μπουν εδώ και εδώ, αλλά δεν θα μπουν τώρα γιατί θέλω να φέρω ηλεκτρολόγο να το κάνει. Γιατί αυτά ανάβουν μεμονωμένα. Αλλά ο ηλεκτρολόγος μπορεί να τα κάνει να ανάβουν με ένα κουμπί και τα δύο μαζί. Μην ανάβω το ένα. Το άλλο. Με ένα κουμπί να ανάβουν και τα δύο. Δεν ξέρω αν μπορεί να το κάνει αφού τα κρεμάσω. Θα τον φωνάξω και βλέπουν. Αλλά υποθετικά θα μπουν κάπου εδώ αυτά. Για να με φωτίζουν όταν βάφομαι. Όπου αλλού υπάρχουν κενάκια θα τα γεμίσω. Θα ήθελα να βάλω μικρά πραγματάκια τύπου. Ακόμη και funky πόμολα μπορεί να είναι ωραίο έτσι σε διάφορα σημεία. Δεν ξέρω. Ας μην προτρέχω. Ας γίνει αυτό. Τι άλλο, έχω ενθουσιαστεί πάρα πολύ γιατί μ' αρέσει πάρα πολύ το αποτέλεσμα. Μ' αρέσουν τα χρώματα. Και τώρα θα σας δείξω πώς το κρεμάω. Αυτό το θέλουμε εδώ. Βάζω το αλφάδι εκεί που μάρκαρα το χαρτί, βάζω το κάδρο, βλέπω στο αλφάδι ότι είναι ίσιο. Αφού είναι ίσιο, το έχω επειδή είναι ελαφρύ. Παίρνουμε το μολυβάκι και μαρκάρω τη μία άκρη και την άλλη. Μετά μπορώ να τα σβήσω με σβήστρα αυτά. Οπότε αυτό πλέον μπορεί να βγει. Αφού μάρκαρα τη μία άκρη και την άλλη, μετράω την μέση. Αυτό είναι 23 εκατοστά, άρα 11,5 είναι η μέση. Μπορείς να κρατήσεις τη μία άκρη. Ναι. Ωραία. Άρα εδώ έχω μαρκάρει το κέντρο του κάδρου. Αλλά εκεί που μπαίνει η τρύπα, δηλαδή αυτό το μεταλλικό, δεν είναι στο κέντρο του κάδρου, είναι πιο κάτω. Υπολογίζω λοιπόν πού θα είναι η βίδα όταν κουμπώσει αυτό και θα είναι στο 2,5 περίπου. Όλα αυτά μου φαίνεται ότι γίνονται γενικά πολύ στο περίπου. Δεν ξέρω αν μπορείς να τα κάνεις όντως τόσο. Ναι, εντάξει, δεν γίνεται με ακριβή. Κοίτα, αυτό που κάνουμε είναι υπολογισμένο περίπου. Αν το κάνεις περίπου, αλλά όχι υπολογισμένο, θα είναι ακόμα πιο ό,τι να είναι. Οπότε καλύτερα υπολογισμένο περίπου παρά σκέτο περίπου. 2,5 κάτω από το κέντρο και μαρκάρω. Ωραία τα βάλαμε, ρε. Αρχίζουν και πέφτουν από τώρα. Ωραία, και βάζουμε εδώ. Όπως καταλάβατε, ακούγοντας τον ήχο του κάδρου που έπεσε από πίσω, δεν τα κάνουμε καλά γιατί ήδη πέφτουν. Οπότε όλο αυτό δεν είναι tutorial, είναι απλά πώς το κάναμε εμείς. Το ίντερνετ φαντάζομαι θα βρείτε ένα πιο καλό tutorial. Ελπίζω ότι τη δεύτερη φορά που θα κάνουμε gallery στη ζωή μας να το κάνουμε καλύτερα. Πάντως τώρα, εγώ είμαι ευχαριστημένη. Μια χαρά είναι. Επίσης, κόλπο. Την ώρα που ο άλλος κάνει την τρύπα, κρατάω τη σκούπα από κάτω για να ρουφάει τις σκόνες που βγαίνουν, ώστε να μην πάνε κάτω. Κάπως έτσι βγήκε, φανταστείτε και φυτάκι εδώ και τώρα δεν ξέρω όπου όλο έχω κενό αν θα βάλω στο μέλλον κάπου κάτι. Είναι πολύ ωραίο. Ναι, μπορεί και εκεί να βάλω κάτι στο μέλλον. Θα δούμε. Αλλά νομίζω για αρχική βάση gallery είναι μια χαρά. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Προς το παρόν το αφήνω έτσι. Αύριο θα κάνω διορθώσεις, ισιώματα και τέτοια. Θα σας δώσω εκπτωτικό κωδικό στα επόμενα πλάνα για αν θέλετε να ψωνίσετε και εσείς. Πάω στο live γιατί τους έχω στήσει. Πάντως μέχρι τώρα μου αρέσει πάρα πολύ. Έχω ενθουσιαστεί. Bye! Έχω παραγγείλει και φακές. Θα κάνω live και θα τρώω φακές. Εάν μπανίσατε και εσείς αφισάκια, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον κωδικό φωτεινή, έτσι όπως τον βλέπετε γραμμένο στην οθόνη, για 30% έκπτωση από σήμερα 24 Ιανουαρίου έως και τις 28 Ιανουαρίου. Η έκπτωση δεν ισχύει για τις κορνίζες και τις κατηγορίες Handpicked Posters και Personalized Posters. Ισχύει όμως για όλες τις υπόλοιπες εκτυπώσεις και αφίσες. Κουτσούνια! It's the next day! Είναι η επόμενη μέρα! Έλα, όλοι ξέρουμε ότι αυτό πρέπει να πάει πιο πάνω. Το έβαλα πολύ χαμηλά. Το έβαλα χαμηλά γιατί υπολόγιζα τα φώτα του μπουντουάρ να είναι έτσι κάτω, αλλά μπορώ και τα φώτα του μπουντουάρ να τα βάλω πιο πάνω. Δεν νομίζω να επηρεάσει τον τελικό φωτισμό του μπουντουάρ. Οπότε το μάτι πρέπει να μπει πιο πάνω. Τα άλλα νομίζω είναι αρκετά καλά. Ίσως πάρω άλλο ένα τέτοιο μικρό και το βάλω δίπλα, και άλλο ένα τέτοιο μικρό και το βάλω εκεί δίπλα, δηλαδή ένα μικρό εδώ και ένα μικρό εδώ. Παίζει να το κοιτάω. Δεν ξέρω, να κάθομαι έτσι και να το κοιτάω και να σκέφτομαι τι θέλω να προσαρμόσω και αυτά. Πάνω θες να το βάλουμε πιο πάνω ή βαριέσαι? Ναι. Για άλλη μια φορά θα μας συχαίνονται οι γείτονες. Σιγά, δεν κάνουμε τόση πολλή ώρα. Για να δούμε από μακριά αν είναι καλύτερα. Νιώθω ότι το κάνουμε όλα μπακάλικα. Α, τώρα το βλέπω πολύ ψηλά. Ή καλά είναι. Ωραία είναι. Δεν ξέρω. Ωραία. Δεν είναι ίσα μεταξύ τους γενικά όλα. Όχι, δεν είναι, αλλά δεν πειράζει. Τώρα μου φαίνεται πολύ ψηλά γαμώτο. Τώρα πάει, μπήκε, δεν έχει άλλο. Τι είναι, μπορούμε να πάμε πιο κάτω. Θα φαίνεται τρύπα μετά.
Λίγο πιο κάτω, αν το πάμε, δεν θα φαίνεται, είπα. Θα το κάνουμε πιο κάτω. Okay, το βάλαμε πιο κάτω, για να δούμε τώρα. Νομίζω είναι το καλύτερο δυνατό. Όλα θα μπορούσαν να γίνουν καλύτερα, αλλά για τώρα μια χαρά είναι. Δεν καταλαβαίνω, τι θα μπορούσε να γίνει καλύτερο, μια χαρά είναι. Δηλαδή πρέπει να έχει γραμμές, ξέρω εγώ. Υπάρχει ένα μηχανηματάκι που έχει λέιζερ γραμμές και είναι τέλειο. Ναι, πρέπει να έχει αυτό. Ναι. Αλλιώς δεν γίνεται, με το μάτι δεν γίνεται να μπουν ποτέ ακριβώς ευθύνη. Μια χαρά είναι, μου αρέσει. Εκεί σκέψω ότι θα μπουν και εδώ τα λαμπάκια του μπουντουάρ δεξιά και αριστερά. Εκεί να βάλω τώρα τα φυτάκια. Και εκεί θέλω κάτι στο μέλλον. Τα φυτάκια πώς θα τα βάλω? Σκέφτομαι μήπως δοκιμάσω να κρεμάσω τα φυτάκια με αυτά τα γατζάκια που σας είχα δείξει στο vlog μας που είχα πάρει. Για να μην κάνουμε άλλες τρύπες. Γιατί εντάξει, δεν είναι πολύ βαριά τα φυτάκια αυτά. Οπότε. Δεν ξέρω. Τώρα θα δούμε. Δεν κρεμάει μωρέ με αυτό όμως, γαμώτο. Κρεμάει έτσι. Πώς θα κρεμάσει? Αυτό το παλουκάκι θα είναι έτσι, δεν είναι ωραίο. Αλλιώς μόνο να το κολλήσουμε κάπως. Ναι, ξέρετε κανέναν τρόπο που μπορώ να το κολλήσω αυτό? Δεν θα τα βάλω προς τον παρόν, να δούμε πώς πάει καλύτερος τρόπος έτσι. Αυτό έτσι παπ. Ή μετά άμα κραφωθεί σε γλαστρούλα και στερεώσει τη γλαστρούλα φάση. Όχι, ας μην το κάνω ακόμα, θα το ψάξω καλύτερα. Περιμένω τώρα τη Δαναούλα να μου έρθει με την Κίλη. Να μπει και αυτή την άποψή τη. Και με τον κίτρινο καναπέ έτσι όλα τα χρώματα. Hello. Κάτω. Σ' αρέσει το παπλωμά μου, Γιώργη, γι' αυτό κοιμάσαι και λιώνεις εδώ. Έλα να πεις γεια στους καλεσμένους, ρε. Σου πάει το παπλωμά πάντως. Πώς φαίνεται? Τέλεια είναι, μ' αρέσει όλα. Φαίνεται ότι είναι λίγο στραβά κάποια. Δεν είναι ακριβώς, ρε παιδί μου. Το είναι λίγο στραβά. Δεν ξέρω. Είναι λίγα μιλιμέτρα πιο κάτω. Α, ότι και καλά είναι πιο... Στο ύψος βασικά, όχι στη στραβομάρα. Εντάξει, δεν μου αρέσει. Δεν έχει κάτι. Ποια θα αλλάξεις? Δεν ξέρω αν θα αλλάξω πόστερ ακόμα. Ίσως αυτό σε κάτι πιο ανοιχτόχρωμο. Ίσως είναι πολύ μαύρο σε σχέση με τα άλλα. Okay. Θα βάλω σίγουρα εδώ τα φώτα του μπουντουάρ. Εδώ ανάμεσα τα φυτάκια που δεν ξέρω, δεν έχω βρει ακόμα πώς θα τα βάλω. Και ίσως βάλω και άλλα μικρά από εκεί. Δηλαδή ένα ακόμα μικρό από εκεί. Ένα ακόμα μικρό από εκεί. Τώρα δεν ξέρω. Ίσως. Δεν ξέρω. Αυτά νομίζω. Αντίος. Αντίος, αμυγό. Μόνο γύρισμα. Έχω βγάλει 500 selfie από αυτή τη γωνία εντωμεταξύ, γιατί γράφει τέλεια πλέον ο τείχος. Θα σας αφήσω κι εγώ κάπου εδώ. Θα κάτσω λίγο να παίξω Animal Crossing και θα ξαπλάρω να κοιμηθώ. Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Θες να καληνυχτήσεις το κοινό και το fan club σου?